κωμικών τηλεπαιχνίδι είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Βέβαια, βέβαια. Όπου και αυτήν την εβδομάδα, αν οι παίχτες μας όμως αρεσιτάλ γνώσεων, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Από ποια χώρα κατάγεται ένας χιλιανός? Πάσο. Από τη Χιλή. Πραγματική σπαζοκεφαλιά. Από πού κατάγεται ένας χιλιανός? Πάσο. Δεν μπορεί με τίποτα το ευρυκοπέλα. Πού θέλετε υποψιαστεί ότι ο χιλιανός μπορεί να κατάγεται από τη Χιλή? Πώς να κάνει τούτη τη δύσκολη σύνδεση στο μυαλό της? Κάμετε τις ερωτήσεις λίγο πιο εύκολες, ρε παιδιά. Μην τους βάλετε δύσκολα. Ρωτάτε τίποτα άλλο να δούμε. Πώς λεγόταν η γουρουνίτσα έρωτας του Kermit στο Muppet Show? Miss... Πάσο. Πάσο. Πώς είπα. Το πιο εκνευριστικό μπουλά νομίζω είναι η απάθεια με την οποία δηλαδή το πάσο. Πάσο. Τα είχα τι με κοφτεί με έναν και ρωτάτε με. Πάσο. Σιγά με κάτσον απαντώτες πάλι τα ερωτήσεις σας. Εν τέλεια παιδιά την κοφτεί. Έφερε καν να παίξει νομίζω. Πρέπει να την ήβρεν και απόξω ο Τάσος να περιφέρε του και βάλε την με το ζόρι για μένα σταθεί να παίξει. Πάμε παρακάτω να δούμε αν έχει κανέναν που ξέρει τίποτε σε αυτό το παιχνίδι. Ποιο είναι το μικρότερο χαρτονόμισμα του ευρώ? Το σεντ. Πόπι μου, πόπι μου, έτσι δάμε πόπι. Είναι γιατί έρχεται συχνά πυκνά. Το μικρότερο χαρτονόμισμα του ευρώ είναι το σεντ, μάλιστα. Σκέφτονται πριν να μιλήσουν σε όξα, απλά ξαπολούν τα έτσι εσύ και είπε. Ποιος, χαρτονόμισμα λέμε. Εξάρτησε σεντ σε χαρτονόμισμα. Να μας πελάρουν πραγματικά. Πάμε παρακάτω. Ποιες χορδές παράγουν τον ήχο της φωνής μας? Πάσο. Έχουμε χορδές για τη φωνή μας. Πρώτη φορά να ακούω έτσι πράγμα. Γιατί μου το είπε κανένας τόσα χρόνια. Παιδιά θέλουν και κούρτισμα. Γιατί μου το είπατε. Φωνητικές χορδές. Χορδές της φωνής δηλαδή σου. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Τάσος για να το έφερες? Ο επόμενος. Σε ποιο παιχνίδι μυαλού που αποτελείται από πίνακα με λευκά και μαύρα τετράγωνα ψάχνουμε να βρούμε τις σωστές λέξεις οριζοντίως και καθέτως? Πάσο. Τώρα αν πάω να πατήσω και λέει μου πας στην κιθάρα του τεύκρου να φταίω. Τίποτα δεν βρίσκουμε ευκαιρία. Μιλούμε για ερωτήσεις επίπεδου δημοτικού. Απορώ γιατί αποφασίσαν να πάσει σε παιχνίδι γνώσεων αφού δεν ξέρουν τίποτα. Ελπίζω οι επόμενοι να κουτσίσουν κάτι. Πώς αποκαλούνται γενικά με μία λέξη τα ποτά που περιέχουν αλκοόλ? Σφινάκια. Ούγι μου, σφινάκια. Να σπάσει ο πλάσμα. Έκαμε τα ούλα το ίδιο. Ούλα τα αλκοολούχα ποτά για τον κύριο Αντώνη είναι σφινάκια. Δεν κάνει διακρίσεις. Άμα πάει παραγγέλνει ποτό σε κανένα μπαρ, πρέπει να συγχύσετε πάρα πολλά ο μπάρμα. Φίλε μου. Πάρουμε ένα σφινάκι με πάγο για μένα και ένα σφινάκι που γίνα τα κίτρινα με το ζάχαρης που πανώ για την κοπέλα. Εννοείται Μαργαρίτα. Όχι, όχι, Ελένια τούτη, είναι η γενέκα μου. Τέλειες, παιδιά. Έκαμε τα ούλα ένα πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε και στο τελευταίο. Ποιο ήταν το μικρό όνομα του διάσημου βραβευμένου με Νόμπελ φυσικού Αϊνστάιν? Άλφρεντ. Παιδιά, δεν ήταν τραγικό το γεγονός ότι ο παίχτης εννοείδιος ο Αϊνστάιν. Και πέφτει του ερώτηση για τον Αϊνστάιν. Βάρτε το ξαράδες και να δείτε. Ρε, είναι το ίδιος. Και το τραγικό είναι ότι δεν κουτσίσαν το όνομα του. Είμαι τον Άλφρεντ αντί Άλπερτ. Έφαγε και η ζωή του την απάντηση και ευτύμα γλύμμαρο Αϊνστάιν. Ανδρέα, καταλάβατε το ειρωνικό της κατάστασης? Γιατί? Με το που σας είδα, λέω, όπα, ο Σωσίας του Αϊνστάιν. Είσαι και... ο τέταρτος που μου το λέει. Φανταστείτε. Μόνο τέσσερις σας το είπανε? Μέχρι τώρα τέσσερις και μάλιστα του χώρου. Δυστυχώς, όταν λέτε του χώρου? Του χώρου της επιστήμης. Κύριε, ελέγχω. Ούλος ο κόσμος, δηλαδή το ευτιστός ο Αϊνστάιν και ο κύριος Ανδρέας, ένα θυμάται πως τον λαλούσε. Τι άλλο θα δούμε στον το παιχνίδι, δεν μπορώ.